Σας. Είμαστε ο Ντόνις Βελόπουλος και η Έλπη Γεωργίου και ουσιαστικά παρακολουθήσαμε το full-time Data Science Bootcamp της Big Blue Data Academy. Οπότε στο πλαίσιο του τελικού μας project συνεργαστήκαμε με την SD Digital πάνω σε ένα θέμα που αφορά τους σχετισμούς ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την ομαδοποίηση που υπάρχει, ας πούμε, βάση των προτιμήσεων και των χρηστών. Οπότε, όπως προείπα, είμαι ο Αντώνης. Μόλις τελείωσα τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ουσιαστικά πλέον δουλεύω στην εταιρεία SpaceID σαν Identity and Access Management Consultant. Επέλεξα ουσιαστικά το Bootcamp γιατί πιστεύω ότι το Data Science είναι ένα skill που ουσιαστικά είναι αρκετά future-proof και είναι πάρα πολύ χρήσιμο πλέον για έναν επαγγελματία στο IT να ξέρει να διαχειρίζει τα δεδομένα του. Εγώ είμαι η Ελπινίκη Γεωργίου. Είμαι χημικός μηχανικός. Εργάζομαι στη New Republic και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα που ασχολείται με το Smart Farming. Μέσα από τη δουλειά μου εκτέθηκα σε έναν όγκο δεδομένων, όπου κλήθηκα αρκετά νωρίς να διαχειριστώ και να οπτικοποιήσω ή να δώσω κάποιες λύσεις μέσα από κάποια συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν με την ανάλυση δεδομένων. Και κάπως έτσι μπήκε το μικρόβιο του Data Science μέσα μου. Και στην προσπάθειά μου να μάθω πιο σωστά, πιο επαγγελματικά, γνώρισα την Big Blue Data Academy. Και προφανώς με ενδιαφέρει πολύ να συνεχίσω ως data scientist και να παντρέψω το ενδιαφέρον μου για τις πράσινες τεχνολογίες και τις φυσικές επιστήμες με τα δεδομένα και την τεχνολογία. Συγγνώμη. Η SC Digital είναι μια εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας που έχει προεκτάσεις σε διάφορες χώρες. Λειτουργεί μεταξύ άλλων ως διαμεσολαβητής, δηλαδή προσφέρει μια πλατφόρμα στην οποία συναντιούνται gaming studios με άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του στοιχήματος. Η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται Open Gaming System και για τη σύνδεση των δύο αυτών χώρων προσφέρει κάποιες συγκεκριμένες λύσεις και δομές οι οποίες ικανοποιούν τους κανόνες των παιχνιδιών και της ηλεκτρονικής τους φύσης, θα μπορούσαμε να πούμε. Η ομάδα Data Science της εταιρείας μας παρουσίασε μια ιδέα στην οποία κληθήκαμε να ανταποκριθούμε και θα σας την περιγράψει ο Αντώνης. Ναι, οπότε ουσιαστικά η ιδέα ήταν να ομοδοποιήσουμε τα παιχνίδια με βάση τον τρόπο που τα επιλέγουν οι χρήστες. Δηλαδή, τα δεδομένα που είχαμε στην διάθεσή μας ουσιαστικά ήταν οι κωδικοί των παιχνιδιών και των χρηστών, δηλαδή τα transactions που έχουν γίνει, οι ημερομηνίες και πόσα, ας πούμε, πόσα χρήματα στοιχημάτισαν. Πόσα χρήματα στοιχημάτισαν ουσιαστικά. Και επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν την ανάπτυξη των παιχνιδιών, όπως οι χώρες που ανήκαν game providers, που παρέχαν τα παιχνίδια, οι κατασκευαστές κτλ. Οπότε σκοπός αυτού του project ήταν να πραγματοποιήσουμε μια ομαδοποίηση των παιχνιδιών και να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την ομαδοποίηση ως ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων, όπως παραδείγματος χάρη μια προθετική ενέργεια ή ας πούμε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης για την ικανοποίηση των πελατών μας. Ελπίζω, Άλεξε. Ωραία. Οπότε, ουσιαστικά για να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα, ακολουθήσαμε την εξής πορεία. Αρχικά, χρειάστηκε να μελετήσουμε τα δεδομένα μας. Προκειμένου να δούμε ποια δεδομένα χρειάζεται να μετασχηματιστούν, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και ίσως να πραγματοποιήσουμε κάποιους επιπλέον υπολογισμούς. Στην συνέχεια, εφαρμόσαμε μια μεθοδολογία που υπολογίζει τους συσχετισμούς μεταξύ των αντικειμένων και αυτή η μεθοδολογία είναι γνωστή ως Association Rules. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο για αυτή τη μεθοδολογία σε επόμενες διαφάνειες. Και τέλος, ουσιαστικά, και βασικά πήραμε τα αποτελέσματα αυτών των κανόνων που προκύπτουν από τη μεθοδολογία των συσχετήσεων για να υλοποιήσουμε το clustering μεταξύ των παιχνιδιών σε clusters με βάση κάποια ομοιότητα η οποία θα μπορούσαν να έχουν.
Επίσης, χρησιμοποίησαμε τα αποτελέσματα των κανόνων που προκύπτουν από τη μεθοδολογία των συσχετισμών για να υλοποιήσουμε ομαδοποιήσεις μεταξύ των παιχνιδιών, clusters, και να τα αποτυπώσουμε σε κάποιο δίκτυο, προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστα για το χρήστη. Η μεθοδολογία Association Rules μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή με προϊόντα supermarket. Άλλωστε, αναπτύχθηκε με βάση αυτό το γνώμονα, για την ανάγκη δηλαδή μιας καλύτερης ταξινόμησης, αν θέλετε, των προϊόντων στους χώρους και τα ράφια μιας υπεραγοράς. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Αγοραστήκαν συνολικά 2 γάλατα, 1 δεκάδα αυγών, 2 ψωμιά και 2 βούτυρα. Τα οποία διαμορφώνονται σε 3 καλάθια, δηλαδή 3 καταναλωτές διαφορετικοί επέλεξαν ένα βούτυρο και ένα ψωμί, ένα βούτυρο και ένα γάλα, ή ένα γάλα και ένα ψωμί και 1 δεκάδα αυγών. Μετά την κατανομή αυτή και με την εφαρμογή της μεθοδολογίας Association Rules, μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποια μεγέθη τα οποία προκύπτουν. Και αυτά τα μεγέθη στα οποία θα επικεντρωθούμε είναι support, confidence και lift. Το support ενός τεμαχίου Χ, πρακτικά τι μας δείχνει? Μας δείχνει πόσες φορές αυτό το τεμάχιο εμφανίστηκε στα καλάθια, γενικά σε όλα τα καλάθια. Ενώ το support του κανόνα, όπως θα πούμε, Χ προς Ψ, πρακτικά σημαίνει πόσες φορές εμφανίζεται ο συσχετισμός, δηλαδή ο συνδυασμός Χ και Ψ σε όλα τα καλάθια. Το confidence, από την άλλη, είναι ένα μέγεθος το οποίο δείχνει πόσο συχνά εμφανίζεται ένα συνδυασμός στα καλάθια όταν το Χ προϊόν, ένα συνδυασμός στα καλάθια με τα οποία υπάρχει, στα οποία υπάρχει το Χ προϊόν. Και τέλος, και πρακτικά αυτό το μέγεθος τι λέει? Μας εκφράζει πόσο αξιόπιστος είναι αυτός ο κανόνας. Και τέλος, έχουμε το μέγεθος lift, το οποίο εκφράζει πόσο συχνότερα εμφανίζεται ένας κανόνας σε σχέση με το πόσο συχνά θα αναμενόταν να εμφανίζεται. Με άλλα λόγια, δηλαδή, δείχνει πόσο συσχετισμένα είναι μεταξύ τους αυτά τα προϊόντα. Τόσο το support, όσο και το confidence είναι μεγέθη επί της 100, ενώ το lift είναι ένα μέγεθος αδιάστατο και παίρνει θετικές τιμές. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η θετική τιμή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συσχέτιση των 2 προϊόντων. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία αυτή στο παράδειγμά μας, βλέπουμε να προκύπτει ένας συγκεκριμένος πίνακας, μέσα στον οποίο εμφανίζονται τα μεγέθη τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Αν εξετάσουμε λοιπόν εδώ τον πρώτο κανόνα, δηλαδή όσα καλάθια έχουν γάλα, αν έχουν και ψωμί, το πρώτο που θα μπορούμε να πούμε είναι το support, δηλαδή πόσες φορές βλέπουμε το γάλα να εμφανίζεται. Και αυτό εμφανίζεται στην κολόνα που δείχνει ο κερσοράς μου αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη στήλη η οποία έχει νόημα είναι η στήλη confidence, η οποία μας δείχνει πόσες φορές εμφανίστηκε το ψωμί στα καλάθια που είχαν γάλα. Και τέλος, εδώ λοιπόν είναι προφανές ότι έχουμε 1 στα 2 καλάθια. Και τέλος έχουμε το lift, το οποίο πρακτικά, μετασχηματίζοντας τον τύπο που είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια, είναι το confidence του κανόνα διαιρεμένο με το support του consequent, όπως λέμε, προϊόντος, δηλαδή του προϊόντος που εξετάζουμε εάν βρίσκεται ως δεύτερη επιλογή στον κανόνα. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, το ψωμί βρίσκεται συνολικά 2 φορές στα 3 καλάθια και βρίσκεται στον παρονομαστή αυτού του υπολογισμού. Και έτσι προκύπτει το lift του κανόνα γάλα-ψωμί. Οπότε, τώρα θα μιλήσουμε για το hierarchical clustering. Ουσιαστικά, η τεχνική του hierarchical clustering μας επιτρέπει να χτίσουμε δενδροειδείς δομές, μέσα από τις οποίες μπορούν να εμφανιστούν ομοιότητες που παρουσιάζουν τα δεδομένα. Επίσης, όπως βλέπουμε και λίγο πιο χαμηλά στο διάγραμμα,
μας επιτρέπει να δούμε πώς τα subclasses σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και πόσο μακριά είναι τα δεδομένα. Ουσιαστικά είναι μια τεχνική ομαδοποίησης, η οποία έχει καλή απόδοση στο γκρουπάρισμα μικρών σχετικών datasets, ενώ όπως οι περισσότερες clustering τεχνικές, είναι απαιτητική υπολογιστικά. Μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, κατά τις οποίες γίνονται υπολογισμοί στις αποστάσεις των αντικειμένων. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιες μέθοδοι που απεικονίζονται είναι η single, η οποία μέθοδος ουσιαστικά στηρίζεται στην απόσταση των πιο κοντινών αντικειμένων. Μετά είναι η average, που ουσιαστικά στηρίζεται στον αριθμητικό μέσο, μέσο όρο των αποστάσεων όλων των αντικειμένων. Και η μέθοδος WARD, όπου στηρίζεται στη διαφορά του αθροίσματος των τετραγώνων των αποστάσεων των clusters, που συνενώνονται μείον το άθροισμα των αποστάσεων. Σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να δημιουργήσει πιο συνδρομένα clusters προς το κέντρο. Έτσι, ανάλογα με την τομή των κάθε των αποστάσεων, προκύπτει ο αριθμός των clusters. Έτσι όπως βλέπουμε και στην πράσινη εκτυπωμένη γραμμή. Δηλαδή, η βέλτιστη λύση προέρχεται από την τομή της μέγιστης κάθετης απόστασης στο μέσο της. Ο αριθμός των clusters, δηλαδή, είναι το σύνολο των τομών της ευθείας, αυτής που τέμνει αυτή την απόσταση με τις άλλες κάθετες αποστάσεις. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, στο παράδειγμα, είναι 2. Ωστόσο, επειδή η λύση είναι γεωμετρική, ο χρήστης μπορεί να θέλει να επιλέξει μεγαλύτερη ανάλυση για να δημιουργήσει περισσότερα clusters, όπως βλέπουμε και στις παρακάτω πράσινες γραμμές. Στην περίπτωσή μας, ο τρόπος συσχετισμού των προϊόντων αναφέρεται μόνο στο μέγεθος lift, το οποίο είπαμε στα association rules, που προκύπτει από τα association rules. Και αυτό το μέγεθος πρακτικά, όπως είπαμε, μας δείχνει το συσχετισμό μεταξύ των προϊόντων, δηλαδή κατά πόσο αυτά τα προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται στο ίδιο καλάθι περισσότερο ή λιγότερο συχνά, από όσο θα ανέμενε κανείς. Η τεχνική αυτή μας εξυπηρετεί γιατί δεν χρησιμοποιείται η ταυτότητα του πελάτη και δεν χρησιμοποιούνται και άλλα δεδομένα που αφορούν στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Έτσι, το hierarchical clustering πρακτικά παρουσιάζεται σαν μία τεχνική η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα για να ομαδοποιήσει προϊόντα για τα οποία απλά μας ενδιαφέρει ένας συγκεκριμένος συσχετισμός. Σκοπός σε κάθε περίπτωση είναι να παραχθεί η δυνατότητα, να παρασχεθεί η δυνατότητα στον χρήστη να λάβει μια γρήγορη απόφαση σχετικά με το business της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα του αλγόριθμου αυτού οπτικοποιήθηκαν σε ένα dashboard, στο οποίο εδώ πέρα βλέπουμε ένα screenshot του dashboard αυτού. Να εξηγήσω λιγάκι δύο πράγματα. Έχουμε βάλει ένα μενού με κάποιες επιλογές που μπορεί να κάνει ο χρήστης ως προς το provider του παιχνιδιού, το τύπο του παιχνιδιού, την περιοχή στην οποία διατίθεται ή την υποπεριοχή. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουμε διάφορες χώρες. Και ένα range από dates. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης τον αριθμό των clusters που θέλει. Πρακτικά, λοιπόν, για να κάνω και ένα διαμοιρασμό. Αυτή είναι, λοιπόν, η μορφή του cluster. Η οθόνη μου είναι λίγο μικρή, οπότε το βλέπετε μάλλον λίγο κομμένο. Εδώ, λοιπόν, όπως είπα, είναι το μενού. Πρακτικά, αυτό το plot δείχνει το σύνολο... Θα μπορούσε να κάνεις ένα command minus για να μικρύνει λίγο, για να μπορεί να φαίνεται ολόκληρο. Ναι. Τέλεια. Εδώ, λοιπόν, έχουμε, προκειμένου να τρέξει λίγο πιο γρήγορα, μιας και τα δεδομένα μας ήταν πολλά, αναγκαστήκαμε και βάλαμε κάποια slice δεδομένων. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι με βάση τις επιλογές που είχαμε, δημιουργηθήκαν 2 clusters παιχνιδιών. Μη σας μπερδεύει που κάποιες τελίτσες φαίνονται να επικολύπτουν και εδώ πέρα. Απλά, λόγω της βιβλιοθήκης που έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν φαίνονται όλα τα παιχνίδια, τα οποία όμως φαίνονται με το label το οποίο σκρολάρουμε πάνω στις τελίτσες. Το μέγεθος των bubbles δείχνει πρακτικά ένα μέγεθος, τη διάμεσο του lift, ενώ το χρώμα
συγγνώμη, τη διάμεσο του support, του cluster, των παιχνιδιών δηλαδή που βρίσκονται στο cluster, και το χρώμα έχει να κάνει με τη διάμεσο του μεγέθους lift. Παρακάτω λοιπόν βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζεται το δενδρόγραμμα και στο σημείο αυτό, επειδή οι υπολογιστές μας δεν είναι οι πιο ικανοί αυτή τη στιγμή, θα μπει ένα άλλο σχεδιάγραμμα με τα networks, το οποίο το έχει ο Αντώνης και θα μπορούσε να σας το διαμοιράσει τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση. Ναι. Θες να το διαμοιράσεις τώρα? Μάλλον δεν μπορώ να διαμέσω κάτι, ενώ okay. Είσαι ανοιχτό διαμέσμα. Οπότε, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος παρουσίασής μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη Μάριον, την Ελισάβερ και τον Νίκο από την ομάδα Data Science της SD Digital για την καθοδήγησή τους και τη συνεργασία τους. Ήταν πάντα παρόντες όποτε ζητήσαμε meeting μαζί τους. Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και οι δυο μας, την Big Blue Academy, για τα εφόδια που μας έδωσαν και τον Δημήτρη για την υπομονή του και τον χρόνο του και την ενέργεια που διέθεσε. Και κάπου εδώ είμαστε διαθέσιμοι για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ, Έλπη. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο παιδιά. Ήταν πολύ ωραία παρουσίασή σας. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο Αντώνης να δείξει λίγο το κομμάτι αυτό, αν θέλετε να αλλάξετε screen. Ναι, ναι, μπορώ. Μέχρι να δούμε κάποιοι που μπορεί να έχουν κάποια ερώτηση, παιδιά, από το κοινό. Βλέπω... Το βλέπεις. Βλέπω μία ερώτηση, αν έχει γίνει ποτέ κάποια δοκιμή για την πρόληψη τιμής των προϊόντων. Όχι, ή έστω αν γνωρίζουμε τι την καθορίζει. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο μέσα στο dataset. Η τιμή των προϊόντων δεν ήταν ένα feature το οποίο ούτε μας ήταν διαθέσιμο, αλλά ούτε και μας ήταν κατά κάποιο τρόπο χρήσιμο για τη μελέτη μας. Ωραία. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει σηκώσει χέρι. Μόλις τον έχασα βασικά. Αν μπορείτε να το ξανακάνετε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Με ακούτε? Καλησπέρα σας. Ναι, μια χαρά. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ο Δόνης Σαμπράκος, είμαι από τη Βέλτη. Σε αυτό το clustering που εφαρμόσατε, μήπως δοκιμάσατε να κάνετε split τη βάση σε διάφορα segments, ας το πούμε, ή υπό segments, οπότε να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί δεν αναφέρθηκε και ίσως σαν να μείνετε τη δουλειά σας, δηλαδή, ας το πούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι σίγουρα θα γίνει κάτι τέτοιο. Είχε συζητηθεί να γίνει κάποιο, ίσως, κάποια αρχική κατηγοριοποίηση με βάση δεδομένα παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα από την εταιρεία, να το πω ως εξής, εμείς είχαμε κωδικούς. Θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει κατηγοριοποίηση σε παιχνίδια τα οποία έχουν τη λέξη fruits μέσα στο όνομά τους. Εμείς δεν είχαμε πρόσβαση σε μια τέτοια πληροφορία, επομένως δεν είχε και κάποιο νόημα να γίνει να γίνουν κάποια sub-clusters με αυτή τη μέθοδο. Οκ, καταλαβαίνω. Οκ, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Έχουμε κάποιον άλλον. Κάποιος άλλος που θέλει να κάνει ερώτηση, είτε από κείμενο είτε στη σκηνή. Υπάρχει άλλη μία, στην οποία αν τη βλέπετε, λέει, μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα παιχνιδιών που χρησιμοποιείτε πιο συχνά μαζί που βρήκατε μετά τη μελέτη. Τουλάχιστον εννοούμε βασικά, φαντάζομαστε κωδικούς, γιατί ονόματα παιχνιδιών δεν πήραμε.
όπως είπε και η Έλβη. Όταν δημιουργήσαμε, καταρχάς παίξαμε με αρκετά μειωμένο αρχικά όγκο δεδομένων προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες δοκιμές. Δεν έχει νόημα να πούμε αν βρήκαμε κάποια... Ναι, σίγουρα, και μόνο αν πάμε στο DAS. Κάτω αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ... να το διαμοιραστώ όσο μπορώ. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία που βρίσκεται εδώ. Εάν γίνει ένα πιο καλό visualization, θα μπορούσαμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται όλα μαζί. Επίσης, έχουμε σκεφτεί ότι επειδή γίνεται κάποιο clustering, θα μπορούσαν να εμφανίζονται και με κάποιο τρόπο οι κωδικοί των παιχνιδιών ανά cluster. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να δει όλους αυτούς τους κωδικούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά σίγουρα παίζοντας με τον DAS θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι τέτοιο. Αυτό θα μπορούσε να είναι... να φανεί ίσως μέσα από τα networks, το οποίο δεν μπορούμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπω και νομίζω και μια άλλη ερώτηση που λέει αν χρησιμοποιήθηκε Tableau ή Power BI. Είναι ουσιαστικά μια βιβλιοθήκη, αυτό που χρησιμοποιήσαμε, μια βιβλιοθήκη του DAS, που λέγεται DAS, είναι της Python και βασίζεται πάνω στο Flask. Όπως επίσης χρησιμοποιήσαμε και μια άλλη βιβλιοθήκη που λέγεται JAL και είναι ουσιαστικά για να φτιάξουμε αυτό το interactive, ας πούμε, διάγραμμα το network. Ωραία, να απαντήσω λίγο στις επόμενες δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό που βλέπετε είναι DAS, το οποίο σημαίνει ότι είναι Python στημένο στο χέρι. Δεν είναι κάποια ουσιαστικά proprietary suite, όπως είναι το Tableau ή το Power BI, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι έχει πολύ περισσότερη δουλειά, αλλά είναι πολύ περισσότερο customizable και πιο ελαφρύ. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, θέλω να πω στον Αντώνη, είναι ότι, γιατί αναφέρει αναλογικά, υπήρχαν παιχνίδια κωδικοί που είχαν μεγάλη διαφορά χρήσης, ναι, σε τι ποσοστό μιλάμε. Αυτή η δουλειά δεν έχει να κάνει με μελέτη ποια παιχνίδια ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά να φέρει, να ζωντανέψει μια πλατφόρμα στην οποία ο αναλυτής μετά να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε εμείς δεν κάναμε αυτή τη μελέτη, δηλαδή τα παιδιά που κάνανε το project, τα παιδιά κάνανε όλο το pipeline για να μπορεί να στηθεί αυτό που βλέπετε και να είναι πλήρως αυτοματισμένο, αυτοματοποιημένο, συγγνώμη. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα θέλετε. Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω και εγώ διαμερισμό για κάποιο λόγο. Αυτό σκεφτείτε ότι είναι το... Όσο μπορώ να το δείξω, μου είναι δύσκολο. Είναι λιγάκι ο τρόπος με τον οποίο η βιβλιοθήκη JAL, που σας είπε ο Αντώνης νωρίτερα, κάνει visualization τα παιχνίδια. Πρακτικά τα nodes, οι τελίτσες θα ήταν τα παιχνίδια, είναι τα παιχνίδια, οι κωδικοί των παιχνιδιών. Και εδώ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζονται και υπάρχει ένα μενού, ένα panel, πάνω στο οποίο πρακτικά μπορούν να παίξουν κάποια φίλτρα. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν πιο εύκολο για τον χρήστη να δει τις συσχετίσεις και τις αποστάσεις μεταξύ των παιχνιδιών. Δηλαδή, πρακτικά αυτό που κάνει το clustering εδώ, που δείχνει τις αποστάσεις, θα μπορούσε να το δει σε μία μορφή networks. Και γενικότερα το κάνουμε ακόμα πιο customizable και, ας πούμε, αλλάζαμε χρώματα στα nodes ανάλογα με το τύπο παιχνιδιών που ήταν, ανάλογα με τον provider, μπορούσαμε να αλλάξουμε το πάχος, ας πούμε, το γραμμόν, ανάλογα με το lift ή οποιοδήποτε άλλο μέτρικο ήθελε ο χρήστης. Βασικά δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα. Χρειάζεται λίγο καλύτερο. Ναι, Έλβη, θα μπορούσε να παίξει λίγο με το φάσμα την ημερομηνία, γιατί αυτό δείχνει πολύ άμεσα αποτελέσματα. Αυτό ανταποκρίνεται απλά ο υπολογιστής μου λίγο αργά.
Ναι, να δείξω λίγο τα features ίσως. Πρακτικά, από εδώ θα μπορούσε κάποιος να κάνει την ημερομηνία, επιλογή του time frame που θέλει να, να μελετήσει. Εδώ θα φαίνονται οι υποπεριοχές. Μπορεί κάθε φορά να αφαιρεί ή να προσθέτει ό,τι θέλει. Αντίστοιχα για τους providers, για το τύπο των παιχνιδιών και στο... Δεν ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα. Εδώ θα γινόταν populate μία λίστα όπου μπορούμε... Πρακτικά είχαμε μόνο δύο regions, Europe και UK στο data frame μας. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να αφαιρέσει και να προσθέσει όποια θέλει και αντίστοιχα τα number of clusters. Χρειάζεται περισσότερο customization και να γίνουν πιο ευδιάκριτα κάποια πράγματα. Και απλά να ξαναπώ ότι σε αυτό το σημείο θα έμπαινε το network στον JAL, της βιβλιοθήκης JAL. Απλά είναι λίγο βαρύ όλο για να παίξεις έναν υπολογιστή πρώτον και δεύτερον. Χρειάστηκε λίγο να παιδευτήκαμε λίγο γιατί υπήρχε μία ασυμβατότητα σε κάποιες βιβλιοθήκες, οι οποίες λυθήκαν κατά 99%. Ωραία.